Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Άλλη μια νέα χρονιά έχει μπει για τα καλά. Άλλος ένας Γενάρης περιμένει αστρολογικά τις προβλέψεις, αλλά αν το θέλεις και τις καθοδηγήσεις και τις κατευθύνσεις αυτής της εκπομπής. Και άλλη μια εικόνα είναι αυτό που ήθελες να δεις. Αυτό είναι το μαγικό, είναι όλα αυτά που κάνει αυτή η εκπομπή. Έχετε ένα χέρι πάνω σου και σε αγγίζει και σε πιάνει και σε αγγίζει ξανά. Τα γενέθλια, πρέπει. Πότε είναι τα γενέθλια, να κάνουμε τα γενέθλια. Άμα, ρε παιδί μου, πέρασαν μόνο ποτέ είχατε νύχτατε, δεν το κάναμε ακτσιμπούκτσι. Τα ξεχνάω. Όχι, ημερομηνία. Πόσο. Α, 29. Μην τα λες καλά και βλέπουνε. Δεν τα λέω εγώ στον αέρα. Δεν είπαμε θα τα εορτάσουμε με την καινούργια χρονιά στην εκπομπή, γιατί μας το χαλάσουμε. Ναι, όχι, ήρα, γιατί ακόμα θα τα γιορτάσουμε έτσι όπως πρέπει. Θα γίνει, δηλαδή. Περίμενε, μα μην λες την Netflix. Ετοιμάζεις εσύ, ετοιμάζεις συνέχεια τα ταξίδια σου στο Λονδίνο, γιατί τα έχω μάθει. Ναι. Μην τα σου τα κρύβεις. Δεν τον αφήνω να πάει. Δεν τον αφήνω να πάει. Να πάω, παιδάκι μου. Δεν τον πάει κρυφά, το λέω. Δεν πρόκειται να πάει με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν. Όπα, δεν πάω τώρα με αυτά που συμβαίνουν. Θα πάω λίγο πιο μετά προς άνοιξη, θέλω να το κάνω. Το ταξίδι μου. Και μην ξεχνάς τώρα ότι έχουμε πάρα πολλές εκπομπές, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ τρέξιμο. Βιργινία Λεούση εδώ κοντά μας. Πανέμορφη. Η αστρολόγος της εκπομπής. Σαγηνευτική και μαγευτική. Σου πάει το μπλε, σου πάει. Γενικώς. Είπα να βγάλω λίγο τα μαύρα. Ναι. Όχι, εσύ μου φοράς γενικά και χρώμα. Δίνεις λίγο χρώμα. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που φοράς μπλε. Όχι καλά, αλλά εγώ μια δυναμία στο μαύρο. Ναι, το έχεις. Αλλά το μαύρο όμως είναι πάντοτε κλειπτισμένο και είναι πάντοτε βραδινό, γι' αυτό το επιλέγετε. Γιατί είναι all time classic. Άλλη μια εκπομπή μου που είστε κοντά σας, άλλη μια νέα χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και άλλη μια χρονιά θα περιοδεύσουμε σε όλη Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και θα μεσουρανίσουμε και θα τραβήξουμε το ενδιαφέρον. Άλλη μια χρονιά με πολύ ωραίους συνεργάτες και με νέους και με παλιούς και τα λοιπά, γιατί έρχονται και πολύ νέα πράγματα. Έτσι. Αλλά πάμε να δούμε όμως και αστρολογικά πώς είναι αυτή η χρονιά. Πριν όμως δούμε τα αστρολογικά πώς είναι αυτή η χρονιά, θέλω λίγο να πούμε ότι γενικότερα, όπως είχαμε πει και στις εορταστικές μας, το 2016, είναι, ναι, το 2015 ήθελα να πω που έφυγε, άφησε πολύ καλούς ιονούς σε κάποια σημεία για το 2016. Όχι για όλα, τα είχαμε αναλύσει όλα αυτά, αλλά το 16 όμως και 2 Ιανουάριος είναι μεταβατικό. Λοιπόν, το 2015 έφυγε και άφησε ένα καινούριο δρόμο, χάραξε ένα καινούριο δρόμο, που το 16 θα το περπατήσουμε και θα δούμε από κοινού και η Ελλάδα, αλλά και οι συνεργάτες της Ελλάδας, οι σύμμαχοι της Ελλάδας, τι βοήθεια θα δώσουν πια σε εμάς, γιατί μιλάω γενικά για την Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Αλλιώς, παγκοσμίως θα γίνουν μεγάλες και πολλές αλλαγές μέχρι το 2017. Αυτά που είχαμε πει, που τα είχαμε αναλύσει στα εορταστικά μας. Τα προηγούμενα. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Γενικότερα, στη δωδεκάδα των ζωδίων δεν υπάρχει αυτό το ότι αλλάζει και μπαίνουμε σε νέα τροχιά. Ενώ στο χρόνο αλλάζουμε και μπαίνουμε σε μια νέα χρονιά. Το πρώτο μήνα επηρεάζει αυτή η αλλαγή του χρόνου για τα ζώδια. Επηρεάζει και η πρώτη μέρα. Η πρώτη μέρα της χρονιάς, παιδιά, ξεκίνησε με σελίδες. Μισό λεπτό, επειδή πρέπει να το απαντήσω. Μισό λεπτό, Βιργινία μου, παρακαλώ πολύ. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ναι. Μα για όνομα. Ναι, Νίκο μου, είμαι στον αέρα, θα σε πάρω σε λίγο να τελειώσω. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Έχετε χαιρετίσματα, φιλιά, από τον Νίκο. Να είναι καλά, το γνωστό τραγουδιστή, να μιλάμε επώνυμο, τώρα καταλαβαίνω. Σωστά, γι' αυτό και το απάντησε, άλλωστε. Γι' αυτό και το απάντησα, αλλιώς δεν θα απαντούσα. Ήταν για το βίντεο κλιπ του και ήθελε να δώσω το τελικό OK. Τέλος πάντων, θα τα δουν στη συνέχεια. Αγαπημένος μας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η καινούργια χρονιά, 1η Γενάρη, ξεκινάει με σελήνη στο ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ευνοούνται οι καλλιτέχνες. Εμείς δηλαδή θα ευνοηθούμε. Έτσι, όλοι οι καλλιτέχνες. Όλοι τα καλλιτεχνικά, τα όμορφα, οι γάμοι, οι διασκεδάσεις, οι νέες αρχές, οι συμφωνίες. Ξεκινάνε δηλαδή νέα πράγματα. Σελήνη στο ζυγό αυτά φέρνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω για το Γενάρη γενικά τι θα γίνει. Βεβαίως. Γιατί έχω να πω μερικά πραγματάκια με απλά και καθημερινά λόγια για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό το μήνα, αγαπημένοι μου φίλοι, ο πλανήτης Ερμής στις 2 του μηνός φεύγει από τον εγώκερο και πηγαίνει στον υδροχό, όπου θα προβληματιστούν οι υδροχόοι για κάποιες μέρες, οι σκορπιοί, οι υδροχόοι, σκορπιός, ταύρος και λέοντας, αλλά στις 5 του μηνός γυρίζει ανάδρομος, όπου θα μείνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι 26 Ιανουαρίου θα μείνει στον εγώκερο. Και έτσι μετατοπίζεται το πρόβλημα στους εγώκερους, καρκίνους, ζυγούς και κρυούς. Τι σημαίνει ανάδρομος Ερμής? Ότι θα έχουμε δυσκολίες στην επικοινωνία,
δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε εύκολα, θα έχουμε δυσαρμονίες, πονοκεφάλους, ζημιές στα ηλεκτρικά μηχανήματα και διάφορα τέτοια σκηνικά. Προχτές λίγο η τοστιέρα μου δεν μου τάψησε πολύ καλά και νόμιζα ότι είχε καεί η πλακέτα. Να ξέρεις, όχι. Μπορεί να είναι να οφείλεται στην ανάδρομη πορεία του Ερμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κουλά γίνονται στην ανάδρομη πορεία του Ερμή, που δεν δίνουμε βέβαια βάση και σημασία, αλλά που τελικά είναι η ανάδρομη πορεία του Ερμή αυτή. Λοιπόν, προσοχή από τις 2 έως τις 26 στο λόγο μας. Δεν είναι σωστό να ξεκινήσουμε νέα πράγματα και νέες δουλειές. Και ό,τι επιστρέψει στη ζωή σας από παλιά σχέση, από παλιά φιλία, για να τακτοποιηθεί στην ανάδρομη πορεία του Ερμή, δεν θα μείνει, θα διαλυθεί. Άρα, αν μην πάρουμε σοβαρά μια επιστροφή κάποιου προσώπου από το παρελθόν. Όσοι έχετε τακτοποιήσει τέτοια θέματα, δεν θα τα πάρετε σοβαρά. Mm. Επίσης, πάμε στον πλανήτη Δία, όπου ο Δίας είναι στην Παρθένο και θα γίνει ανάδρομος στις 8 του μηνός, όπου εκεί θα μείνει μέχρι τις 8 Πέμπτου ανάδρομη πορεία. Τι σημαίνει ανάδρομος Δίας? Ο Δίας σημαίνει επέκταση, τύχη, ευτυχία, χρήμα. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα σας προταθεί. Δηλαδή, προτάσεις που θα σας γίνουν με ανάδρομο το Δία, θα πρέπει να διαβάσετε πολύ καλά τα συμβόλαια και να τακτοποιήσετε και τα πολύ ψηλά γράμματα. Γι' αυτό πάντοτε θα έχετε δίπλα σας τον αρμόδιο, δηλαδή τον δικηγόρο σας, τον λογιστή σας. Δεν θα κάνετε τίποτα περισκεψίες και γενικά μην παίρνετε τα πράγματα ότι είναι έτσι απλά και καθημερινά. Όμως, στον ανάδρομο Δία μπορεί να τακτοποιηθούν θέματα και καταστάσεις και να πάρετε θετικές απαντήσεις σε γεγονότα που έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν με την ορθή πορεία του Δία. Δηλαδή, δεν είναι καταστροφικό το να είναι ανάδρομος ο Δίας, απλώς φέρνει αυτές τις καθυστερήσεις που είπαμε. 10ου μηνός έχουμε τη νέα σελήνη, 10ου μηνός έχουμε την σελήνη στον Εγώκερο, όπου αυτή η σελήνη, η νέα σελήνη στον Εγώκερο, θα επηρεάσει πολύ καρκίνους, εγώκερους, κρυούς και ιχθύς που είναι γεννημένοι 8 με 12 του μήνα και τους επηρεάζει στα οικονομικά αλλά και στα συναισθηματικά τους ζητήματα. Θα πρέπει να βάλετε σε τάξη την οικονομική σας κατάσταση και να είσαστε πολύ προσεκτικοί αν μπερδεύετε την οικογένεια με τα οικονομικά. Δηλαδή, σε μοιράσματα κληρονομιάς ή αν συνεργάζεστε με τον σύντροφο, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, αυξάνονται τα θέματα της υγείας. Εσείς που είσαστε ευαίσθητοι σε κρυώματα, σε δηλητηριάσεις, σε οτιδήποτε, αυτή η σελήνη, αυτή η νέα σελήνη φέρνει τέτοιου είδους θέματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχω φίλους οι οποίοι είναι σε μικρόβια και σε τέτοια εύθυκτοι. Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε. Και πάμε μετά στην Πανσέλινο, που είναι στις 24 του μηνός, που έχει πολλά προβλήματα στις προσωπικές μας σχέσεις, διότι συμμετέχει και ο Άρης, εκεί ο πλανήτης της έντασης και του πολέμου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις και ιδιαίτερα εσείς που χειρίζεστε μηχανήματα, θα πρέπει να προσέξετε να αποφύγετε τα ατυχήματα. Εκεί θα υπάρξουν και κακοκαιρίες ανά τον κόσμο, βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα, και γεγονότα και συμβάντα που θα μας συγκλονίσουν, θα μας φέρουν πολλά και διάφορα θέματα. Η Αφροδίτη πάει στο Σκορπιό. Ευνοηθείτε, αγαπημένοι μου φίλοι Σκορπιοί. Τα ερωτικά Σκορπιών Ταύρων είναι σε ανωδική πορεία, πολύ ανωδική πορεία. Θα είσαστε βέβαια πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε σας χτυπήσει την πόρτα. Θα πρέπει να το εξετάσετε και να το προσέξετε πάρα πολύ. Ο Ερμής έχει τετράγωνο στον ουρανό του αυτό το μήνα. Και είναι τετράγωνο με τον ουρανό αυτό το μήνα στις 31, δηλαδή κλείνουμε με μια δυσαρμονική όψη, σε απρόσμενες αλλαγές και σε εντάσεις. Αλλά γενικά θα πούμε για ένα-ένα τα ζώδια τώρα. Ναι, θα πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω το εξής, ότι γενικότερα ο Γενάρης, είναι, έτσι, αυτό που καταλαβαίνω μέχρι τώρα, είναι λίγο διδακτικός. Είναι δύσκολος μήνας και διδακτικός. Ποια ζώδια όμως δεν πρέπει να φοβόνται πολύ? Υπάρχουν κάποια ζώδια που δεν θα τα ενοχλήσει? Αυτά που θα προβληματιστούν γενικά είναι ο καρκίνος, ο εγώκερος, ο κρυός και ο ζυγός. Είναι στην πρώτη μοίρα. Μαζί, εντάξει. Έτσι, όλοι μαζί. Και εγώ καρκίνος, είμαστε στην πρώτη μοίρα. Λοιπόν, όταν λες θα προβληματιστούν, όχι ότι όμως αρνητικά, γιατί βγαίνει άνθρωπο. Πρέπει να συντάξουμε το μυαλό μας.
να κοιτάξουμε πώς θα τα ρυθμίσουμε, να μην παίρνουμε στην πλάκα κάποια πράγματα. Εσύ, παραδείγματος χάρη, μπορεί αυτή τη στιγμή που η εκπομπή σου φτάνει στα κόκκινα και στα χίλια, να έχεις κρυφούς εχθρούς που θα κοιτάξουν να σου δημιουργήσουν θέματα. Κατάλαβε. Θα τους μάθεις κιόλας. Γενικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον ανάδρομο Ερμή προβληματίζονται. Μπορεί να έχεις αυτά τα διάφορα να σβήνουν φώτα, να καίγονται λάμπες, να δημιουργούνται καθυστερήσεις. Μπορεί και να μην μου λειτουργεί και η καφετιέρα πολλές φορές. Εννοείται. Πολλά και τέτοια διάφορα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα μας πεις τα 6 πρώτα ζώδια, mm-hmm. αναλυτικά και όπως εσύ μόνο ξέρεις. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε, θα ξεκουραστείς, θα αποδεχτούμε τη Μαρία Πανταζή που έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για αγώνες μοναδικούς αποκλειστικά. Και θα ξανακλείσουμε όπως πάντα με τη Βιργινία Λιούση με τα υπόλοιπα 6. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο λόγος εσένα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι Κρύ, η χρονιά αυτή υπόσχεται πολλά. Αλλά και εσείς θα πρέπει να σκεφτείτε τι έχετε κάνει στο παρελθόν. Μας είπες τόσα πολλά, Βιργινία, που χρειάζομαι ένα μπισκοτάκι. Ένα μπισκοτάκι δεν για να τον ανταπεξέλθω το μήνα αυτό. Ναι. Μετά φτιάχνουν από το Φεβρουάριο. Φτιάχνουν πολύ τα πράγματα. Α, ωραία. Αλλά ξεκίνησα να πω ότι γενικότερα στους ανθρώπους ο τομέας της τύχης τους δεν ξέρεις και το ζωδιακό κομμάτι και τα επικίνδυνα και οτιδήποτε. Η τύχη του καθενός δεν ξέρεις. Σωστά. Εγώ έχω περιστατικό πελάτη σάσμου, το οποίο είναι μυθιστορηματικό, ότι χτύπησε αυτοκίνητο και τον παντρεύτηκε και είναι κρίσος ο άνθρωπος. Άντε. Θα μου πεις, επειδή είναι κρίσος, ότι τον ερωτεύτηκε κιόλας. Δηλαδή τον τερμάνεται το ωφελείο. Σωστά. Και μου λέει, υπάρχει, μου είχε πει, μου είχες πει ατύχημα που να φανταστώ που με. Τον παντρεύεται. Τώρα τέλος του μήνα τον παντρεύεται. Να είναι καλά, να είναι καλά. Θέλω να σου πω, δεν κακό να μην γιες καλού. Με το πικί κιόλα. Καλά, ελληνική ταινία. Ελληνική ταινία. Και εκτός του ότι είναι ο άνθρωπος ευκατάστατος, είναι νέος, τον ερωτεύτηκε. Αυτό είναι όλο το πακέτο, κατάλαβε. Αυτό θέλω να σου πω και το ζώδιό της χτυπιέται από παντού φτηνής. Και μου λέει, είχα ατύχημα την πρώτη στιγμή. Εγώ πάντως, σε Βιγνία, όσες φορές έχω πέσει πάνω σε κάτι με τοπική καλό, το έχω πληρώσει. Το έχει πληρώσει κανονικότητα. Να σε ρωτήσω, γιατί εσύ εκεί τη είχε πει ότι το ζώδιό τη δείχνει κάποιο ατύχημα. Κοίταξε... Αλλά και τι έχει πάνω στην ατυχία της. Όχι, όχι. Είχα, αυτή την κοπέλα την παρακολουθώ χρόνια και τη είχα πει ότι από το 14 έως το 16 με περίεργο τρόπο γνωρίζει τον σύντροφο τη ζωή τη. Και θα είναι επεισοδιακή η γνωριμία. Και συγκεκριμένα μου είχε κάνει πλάκα και μου λέει: καμιά κηδεία, θα τον γνωρίσω, γελώντας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έκανε τρακ, χτύπησε και, είχε, και με παίρνει από το σπίτι μου, λέει: χάλια είμαι, με το πόδι μου δεν μπορώ, είμαι έτσι, μου είχε πει το ατύχημα και να προσέχω και αυτά και το ίδιο. Σε τρεις μέρες πήγε και τη βρήκε ο ίδιος στο σπίτι. Να δει πώς είναι και να κάνει και να δείξει. Και εκεί έγινε το. Άκου, βρε παιδί μου, να τρίχεσαι. Και παντρεύω. Και... Πλά δεν φαίνεται γιατί φοράω τζιν. Ναι. Θέλω να σου εξηγήσω ότι καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένουμε γίνεται κάτι. Και να εξηγήσουμε κιόλας στους ανθρώπους, γιατί εγώ δεν κομπλάρω να πω ότι έχω medium και μέσα από τη χαρτομαντία εκφράζω πολλά πράγματα. Και ας κατηγορήθηκα από τον αδελφό μου ότι δεν γνωρίζω και δεν κάνω και δεν δείχνω και του απευθύνω το λόγο και του είπα ότι αφού δεν γνωρίζω και τίποτα και με ξέρει όλη η Ελλάδα, φαντάσου να γνώριζα. Δεν θα έκανε δουλειά σε άλλο πλανήτη ήταν. Γιατί σε αυτό... επιλέγει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι οι κακίες των ανθρώπων, δυστυχώς για τον Κακομοίρη. Είναι ένας πολύ σωστός και επώνυμος αστρολόγος. Και βρέθηκε σε παρέα και έλεγε φίδια για μένα. Τι κέρδισε, δεν ξέρω. Και του απήντησε ο ένας, του λέει την ξέρεις καλά, λέει όχι, λέει, δεν ξέρει τίποτα, λέει πώς, και απήντησα κι εγώ ότι χαίρομαι καλά που δεν ξέρω, γιατί αν ήξερα κιόλας τι θα γινόταν. Δεν θα κοιμώσουν ποτέ. Κόσμο. Τέλος πάντων, εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους λυπάμαι κατά βάθος, γιατί δεν έχουν αυτοπεποίθηση, εγώ έχω αυτοπεποίθηση. Και αυτή τη δουλειά την αγαπώ, την αγαπώ τη δουλειά μου, εμένα ο πελάτης που θα έρθει σε μένα δεν θα τον ξεπετάξω για να πάρω τα λεφτά. Θα ασχοληθώ γιατί τον αγαπώ και αυτόν. Αν δεν τον συμπαθώ, δεν θα ξανάρθει κιόλας. Γιατί συμβαίνει να μην με συμπαθεί κάποιος και να μην τον συμπαθώ κι εγώ. Και η δουλειά που κάνω για και να. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή έχω έρθει πολλές φορές στο γραφείο σου. Έχει τύχει να πάρει πελάτη να ζητάει μαζί σου και επειδή ξέρει ότι είναι στριφνή και έτσι συμπαθεί. Και αν και αφήνει αρκετά λεφτά, δεν λέω όνομα, είναι και γνωστή, λες στο βοηθό σου κτλ. Ότι όχι, πες δεν έχω ραντεβού. Ενώ θα μπορούσε να το κάνει, θα πάρει τα λεφτά. Μα όχι, τι δεν να το κάνεις. Κάνω, αγάπη μου, να πάρω τα λεφτά και να χαλάσει ψυχολογία μου. Εγώ είμαι άνθρωπο με αισθήματα. Με συναισθήματα, κατάλαβε. Λοιπόν, εμένα, άμα χαλάσει ψυχολογία μου, όλη μέρα μου είναι άσχημη μετά. Γιατί μου
φταίει ο επόμενος. Ναι. Σωστά. Να πάει στο καλό και εκεί να πάει κάπου αλλού και να, σε μένα θα έρθει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, σας κούρασα σήμερα, έκανα και το παράπονο, πρωτομηνιάτικα, με τον Κακομοίρη, τον αστρολόγο, τον διάσημο, τον Παπουλέτο. Λοιπόν, Παπουλέτο, Παγουλέτο. Για πάμε να πεις τα ζώδια. Λοιπόν, ας μην ξέρω λοιπόν αστρολογία. Αυτά που ακούτε όμως από μένα είναι αυθεντικά και σωστά, φίλοι μου. Λοιπόν, είπαμε για τους κρυούς ότι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβληματάκια. Θα έχετε μικρές αναστατώσεις από τον κυβερνήτη, τον πλανήτη σας, τον Άρη, και εσείς που οδηγείτε ή μεταχειρίζεστε μηχανήματα, να είστε πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα στους Ταύρους, στους αγαπημένους Ταύρους. Η αρχή του μήνα, αγαπημένοι μου φίλοι, θα είναι φιλική με εσάς, αλλά όσο προχωράει θα έχετε προβλήματα, μια και ο ανάδρομος Ερμής θα σας δημιουργήσει εντάσεις και θα σας φέρει σε απόγνωση σε κάποια θέματα. Εσείς ιδιαίτερα που ασχολείστε με, με μετακινήσεις, με μέσα μαζικής ενημέρωσης και οτιδήποτε. Δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να θέλετε να κάνετε αλλαγές στον οικονομικό τομέα. Θα σας δοθεί η ευκαιρία, γιατί κάποιος φίλος ή κάποιο δικό σας πρόσωπο θα σας δείξει το δρόμο. Πάμε στα αγαπημένα διδυμάκια. Η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας, παρόλο που ο πλανήτης κυβερνήτης σας, ο Ερμής, τον περισσότερο μήνα θα είναι ανάδρομος, εσείς θα βρείτε τη λύση. Άλλωστε, η δίδυμη είναι ένα ζώδιο που φροντίζει από το παρελθόν να έχει καλά ωφέλη για το μέλλον. Τα αισθηματικά σας θα έχουν μικρές αλλαγές και μικρές αναστατώσεις, ενώ δεν αποκλείεται ο Δίας που θα κάνει τετράγωνο και ανάδρομη πορεία από τον Παρθένο να σας φέρει γεγονότα και καταστάσεις από το παρελθόν που θα επισφαλιστούν τώρα. Οικονομικές εννοώ, γιατί ο πλανήτης Δίας είναι της επέκτασης και της οικονομίας. Αγαπημένοι μου φίλοι δίδυμοι, να προσέξετε, διότι ο Δίας φέρνει και διάθεση για φαγητό, φέρνει την όρεξη και μια και είναι πάνω σας να το προσέξετε. Αυτό είναι, θέλει λίγο προσοχή και θέλει λίγο γενικότερα να το δείτε αυτό, ναι, το θέμα, ναι, της όρεξης. Ναι, φέρνει ευεξία και έχει διάθεση για φαγητό, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που είναι στον Παρθένο, οι τοξότες, οι Παρθένοι, οι δίδυμοι και τα ψαράκια έχουν τον πιο πολύ κίνδυνο. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Μπαίνοντας λοιπόν στο 2016, φίλοι καρκίνοι, το πλανητικό σκηνικό φροντίζει για σας όλος αυτός ο μήνας με την ανάδρομη πορεία τόσο του Ερμή που είναι ακριβώς πάνω σε εσάς, απέναντί σας δηλαδή, και με την ανάδρομη πορεία του Δία που κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε καινούργιο έρθει στη ζωή σας. Μην πάρετε αποφάσεις ζωής και κυρίως μην επιτρέψετε σε άλλους να ασχοληθούν με τον εαυτό σας και να σας δημιουργήσουν εντάσεις. Είναι μια πολύ καλή περίοδος με την γλυκιά Αφροδίτη από το Σκορπιό να ερωτευτείτε ή να ασχοληθείτε με τα συναισθηματικά σας ζητήματα. Πάμε στο βασιλικό ζώδιο των Λέοντα, όπου αυτή τη στιγμή τα λιοντάρια είναι σε ανωδική πορεία και δεν αποκλείεται να έχουν προτάσεις και θέματα τυχερά και καλά, και κυρίως εσείς που συνεργάζεστε με το εξωτερικό, ενώ ο Δίας από το Λέοντα πέρυσι έφερε καλά πράγματα που θα τα γευτείτε φέτος. Πολλές προτάσεις, απρόσμενα γεγονότα και γενικότερα εντάσεις ευχάριστες περιμένουν τους Λέοντες. Οι Λέοντες αυτό το μήνα είναι πανευτυχείς και σε πολύ καλή μοίρα. Φροντίστε λοιπόν, αγαπημένα μου λιοντάρα, και να επισφραγίσετε και τις σχέσεις σας και να είσαστε εσείς οι κερδισμένοι αυτής της περίοδου. Πάμε στον Παρθένο, αγαπημένοι μου φίλοι Παρθένοι, με την Αφροδίτη στον Εγώκερο λίγο αργότερα, στις 23 του μηνός θα περιμένετε για να δώσετε θέματα καλά και άξια σε θέματα κυρίως συναισθηματικά. Συναισθηματικά δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και οι φιλίες, είναι και η οικογένεια. Αυτός ο μήνας θα είναι πολύ δύσκολος με ανάδρομο τον πλανήτη Ερμή κυβερνήτη σας, αλλά και ανάδρομο το Δία επάνω σας. Οι δυσκολίες δεν σημαίνουν ότι είναι καταστροφές. Μπορεί αυτό το δύσκολο κομμάτι να σας ενδυναμώσει και να σας κάνει πιο ισχυρούς. Εσείς που μετακινήσετε και χρησιμοποιείτε μηχανήματα θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί συμμετέχει ο Άρης και σας φέρνει εμπόδια και αναστατώσεις. Καλά σημάδια θα λάβετε από δουλειές που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εσείς που περιμένετε απαντήσεις δηλαδή, είναι μια πολύ καλή περίοδος να πάρετε αυτές τις απαντήσεις. Ωστόσο, έχετε δίπλα σας και το νου σας σε νομικά θέματα και να έχετε κοντά σας και ανθρώπους του νόμου να σας εξυπηρετήσουν.
Πάμε στο διάλειμμά μας. Βεβαίως. Περιμένετε να σας πω, έχω πολύ καλά να πω για τα υπόλοιπα ζώδια. Περιμένετε να τα ακούσετε. Εννοείται, γιατί δεν θέλουμε να, έτσι, πώς να το πούμε, να τελειώνουμε εύκολα με μια Βιργινία Λεούση. Όχι, πάμε λίγο να υποδεχτούμε την Μαρία Παντεζούπα και να μας ταξιδέψει πάρα πολλοί αγώνες αποκλειστικούς που γίνανε στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε αποσπάσματα καταπληκτικά. Και αφού έτσι λίγο ανάψουν τα αίματα, επιστρέφουμε για να κλείσουμε με πολύ ωραία πράγματα για τα υπόλοιπα 6 ζώδια από τον ζωδιακό κύκλο και βέβαια με την υπογραφή της Βιργινίας Λεούση. Μείνετε κοντά μας. Ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεο 44 Περιστέρι. Μαρία Πανταζή εδώ κοντά μας, έτσι ένα μικρό κενό από τη μοναδική Βιργινία Λεούση, από τη μαχητική της στήλη, που το 2016 θα είναι πολύ πιο συχνά εδώ. Άντε να τη δούμε. Άντε πια. Άντε να τη δούμε. Έχεις ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Τι κάνεις? Είμαι μια χαρά, εσείς πώς είστε? Μου λείψατε λιγάκι. Όχι, στον κόσμο. Δηλαδή, ήμαρτον. Τον κόσμο, εμένα, έχεις τύπος εγώ γίνει. Ναι, εντάξει. Να δω εμένα που θα πεις πόνο. Έχουμε αφήσει έτσι με τα διάφορα γυρίσματά μας και με τα ερωταστικά που ήσουν κτλ. Αλλά έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα με κάποιους πολύ ωραίους και αποκλειστικούς αγώνες από Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Σήμερα θα δούμε ένα μέρος από τρεις διαφορετικούς αγώνες. Πάμε λίγο να μας βάλεις στο θέμα τι θα δούμε σήμερα που έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρεις φανταστικούς αγώνες που γίνανε στο MCP4, δηλαδή MMA Challenge προς τη Θεσσαλονίκη, που έγινε 26 Σεπτεμβρίου στην πύλη Αξιού. Και φανταστείτε ότι δεν είχαμε προλάβει να δούμε όλους τους αγώνες και να τους μοντάρουμε και να τα φτιάξουμε. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, να σου πω λιγάκι τι αγώνες θα δούμε σήμερα. Ναι. Τρεις φοβερούς αγώνες που ήταν για ζώνες, ήταν πολύ ανατρεπτικοί. Λοιπόν, τα έχω και γραμμένα, έχω τα σκονάκια μου εδώ πέρα. Τα έχει στείλει η κυρία Γεϊτσίδου, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστιο Τσιάκαλο εναντίον του Παρσετζιάν Αρμέν. Πάρα πολύ δυνατός αγώνας. Ακόμα δύο αγώνες όμως. Ένα στο μαχητής του Αγίου Γεωργίου, που είναι και το σύλλογο της Καλλιόπης Γεννητσίδου, ο Αντωνίου Δημήτρης με τον Εμίλιο Τσαβούνη αντίπαλος. Και ένα τρίτος αγώνας, που είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας, γιατί αυτός ο αθλητής είναι πάρα πολύ καλός και παίζει σε πολύ μεγάλα event και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και προσεχώς και στο εξωτερικό. Είναι του Ρομπέρτο Αλιά. Αυτός είναι ο αθλητής που σας είπα. Εναντίον του Άγγελο Χριστοδουλίδη. Τώρα ποιοι είναι οι νικητές, δεν σα του λέω. Ναι, τώρα θα σα πω. Γιατί και ο Χριστοδουλίδης είναι πολύ δυνατός. Ο Χριστοδουλίδης είναι πολύ καλός. Αυτός ο αγώνας ειδικά ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι για άλλη μια φορά ότι αυτός ήταν και ο αγώνας, μάλλον το MMA Pro Challenge ήταν και η τελευταία, όπως εσύ δήλωσες, συμμετοχή σου, η τελευταία συμμετοχή στους αγώνες, όπως δήλωσες τότε. Θα δούμε τώρα το 16. Υπενθυμίζεις γιατί, εντάξει, βλέπεις που πάω όλο Σουηδία, Δανία και τα λοιπά, τι γίνεται. Λέω όχι προς το παρόν και Κίνα. Ναι. Άμα με πείσουνε. Θα σε πείσουνε μόνο με την πεπόθεση ότι στον επόμενο αγώνα όπου είναι εκτός Ελλάδος θα χθούμε κι εμείς. Έτσι. Αλλιώς δεν ανεβαίνεις και εμείς θα σε βγάλουμε πάνω στο ring. Θα το θέσεις βέτο, κανόνισε. Ότι θα χθώ και θα με βγάλουν στο ring οι συνεργάτες μου. Αλλιώς δεν παίζω σε αγώνα. Έτσι θα πεις. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και θα βγω, η Εύη θα βγει με ολόσωμο και εγώ με μπικίνι. Για να γίνει και τη κακομοίρα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πει στο Open Champions. Αυτό είναι σίγουρο. Και είδε εμεί. Γιατί ρώτα για
κατσιάρα μου λέει ναι. Αυτό. Αυτό το είναι δεδομένο. Καλέ. Ναι. Πριν λίγο καιρό. Ας έχουμε και κάτι άλλο. Κάτσε να φιξάρει. Να το τσεκάρεις και να μας το πεις. Για πες. Είδες λοιπόν πριν λίγο καιρό εδώ που είχαμε μια φοβερή εκπομπή και είχαμε βγάλει τις ωραιότερες γυναίκες στα αθλήματα από τον Λάζαρο τον Κόλλια και σε είχαμε με το καλύτερο αφιέρωμα. Παρακαλώ. Εννοείται. Να σου πω, άμα δεν πενέψει στο σπίτι σου, α πει στο σπίτι σου. Θα και μου έρχεται τώρα εδώ πέρα που το λέτε. Έπεσε ένα κομματάκι αυτό. Δεν πάμε να δούμε του αγώνε καλύτερα. Μαρία Πανταζή από τη μαχητική τη στήλη για ό,τι θέλετε να τη ρωτήσετε, να παρουσιάσει, να σα πει, να τη πείτε. Στο Μαρία Πανταζή επικοινωνείτε με εκείνη. Εκείνη έχει αναλάβει τη μαχητική τη στήλη και εκείνη επιλέγει τα θέματά τη. Γιατί πολλέ φορέ μα ρωτάνε εμά, αλλά δεν είμαστε εξειδικευμένοι σε αυτό, σε όλα και δεν ξέρουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Πανταζή. Πάμε να δούμε του αγώνε και επιστρέφουμε με Βιργινία Λεούση. Μη φύγετε γιατί τώρα. Θα πέσει πολύ, σε παρένθεση, καλό ξύλο. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, έτσι και μετά από την Μαρία Πανταζή. Έλα, μη στεναβογέσαι καλέ, τώρα θα την έχουμε κάτω 15 μέρες. Καλά, εγώ το πήγαινε και ξέρω συνέχεια εκεί. Καλά, πήγαινε στο γραφείο, άμα θες και σπίτι μεγάλο έχει, να μείνεις και εκεί λίγο, καμιά δύο μέρες και να ξεχάσεις. Για να στα πει ο Λεφόλης της ύλης. Θα σου πω κάτι, περνάω τόσο καλά μαζί σας, θα πάρω τη βανάκι και θα... Να έχεις, Βιγινία, που εμείς το θέλουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε να κλείσουμε με τα υπόλοιπα έξι ζώδια, ξεκινώντας από... Τον ζυγό. Τον ζυγό και τους ζυγούς λύσατε. Για να πάμε. Δέσατε εδώ. Τους ζυγούς δέσατε. Για τους άλλους το δέσατε, είναι εδώ το κοριτσάκι μου. Λοιπόν, ψυχραιμία, φίλοι μου, αυτόν τον καιρό θα πρέπει να κάνετε μία ανάλυση του εαυτού σας. Ο πλανήτης Άρης σας υποχρεώνει να δείτε καθαρά κάποια πράγματα, ωστόσο σας δίνει δύναμη, ενέργεια και συγκρότηση για καινούργια θέματα και για καινούργια φτερά. Ζυγιστείτε καλά μες τα φτερά σας, γιατί έρχεται το καινούργιο πέταγμα. Τα ζυγεί αυτό το διάστημα, θα έχετε επιτυχίες και πολύ ευχάριστα γεγονότα. Οι περισσότεροι θα έχετε επιστροφή ερωτευμένων ανθρώπων να σας χτυπήσουν την πόρτα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αν θυμάστε, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί ό,τι μπει στη ζωή σας με ανάδρομο τον Ερμή, δεν θα μείνει για πολύ. Θα φύγει και άσχημα, ωστόσο. Καλά, για σένα η δική σου έφυγε. Πάντως είναι ουτοπία, για να το πω πιο σωστά, απλά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στο Σκορπιό. Σας βρίσκει, αγαπημένοι μου Σκορπιοί, αυτός ο πρώτος μήνας του χρόνου ανεβασμένους, αλλά και με διαφορετική κατάσταση ως προς το. Αν θα πρέπει να αποφασίσετε για τη ζωή σας ή όχι. Εσείς που ασχολείστε με πώληση ή με αγορά, είναι ένας πολύ καλός μήνας να διεκπαιρεώσετε τέτοιου είδους θέματα και να τα βάλετε σε τάξη. Ο πλανήτης Δίας που κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας, αυτή τη στιγμή θα σας δώσει την κατευθυντήριο δύναμη, ωστόσο μην πάρετε σημαντικές αποφάσεις, γιατί τόσο ο Ερμής είναι ανάδρομος στον εγώκερο που είναι εξάγωνο με εσάς, όσο και ο Δίας επίσης εξάγωνο με ανάδρομη πορεία. Θα σας φέρει συγχύσεις και εμπόδια. Αφήστε αυτό το μήνα να περάσει για να δείτε καλύτερα πράγματα αργότερα. Τα ερωτικά σας και τα αισθηματικά σας πάνε από το καλό στο καλύτερο με τη βοήθεια της Αφροδίτης από το Σκορπιό. Να είστε πολύ είσαστε πολύ προβληματισμένοι, ωστόσο αυτό το μήνα και θα είσαστε κι εσείς εκείνοι οι οποίοι θα πάρετε αποφάσεις ζωής. Τέλος του μήνα η Αφροδίτη περνάει στον εγώκερο, που κάνει την πορεία της και από τον τοξότη, περνάει τέλος του μήνα στον εγώκερο που εκεί πάλι σας ευνοεί. Περιμένετε δηλαδή το τέλος του μήνα να έχουν φύγει οι ανάδρομες εξελίξεις του Ερμή, να έχει περάσει η Αφροδίτη στον εγώκερο και να βοηθήσει πολύ σημαντικά για σας να τακτοποιήσετε θέματα και εκκρεμότητες. Πάμε στους τοξότες. Ίσως χρειαστεί να συναντήσετε ανθρώπους με κύρος για να σας διευκολύνουν ή να σας ανοίξουν νέες πόρτες και νέους ορίζοντες σε ό,τι έχει σχέση με τις δουλειές σας. Γενικά ο πλανήτης κυβερνήτης σας αυτή τη στιγμή είναι σε έξαρση, ενώ δεν θα ήταν εύκολο να έχετε συναλλαγές και να αντιμετωπίσετε γεγονότα καλά με φίλους και συνεργάτες. Όπως είπαμε προηγουμένως, όλος ο πλανήτης είναι σε έξαρση και ιδιαίτερα εσείς που έχετε και τον Κρόνο επάνω σας αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί τι λέτε και τι πράτετε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να προσέχουν πολύ καλά τι υπογράφουν και να αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και τα ψηλά γράμματα, στα συμβόλαια που έχουν μπροστά τους, που εκθέτουν μπροστά τους. Όλος ο μήνας είναι δύσκολος για τα τοξοτάκια, όχι όμως καταστρεπτικός. Προσέξτε λιγάκι εσείς που οδηγείτε και κυρίως εσείς που είστε ευαίσθητοι σε θέματα ψυχολογικά, σε θέματα μην τα παίρνετε όλα ψυχολογικά μέσα σας. Πάμε στον εγώκερο. Ξεκίνησε η χρονιά με σχέδια και νέα πράγματα. Oh. Oh.
Προσέξτε, μην μπείτε στον πειρασμό και αφήσετε τις ήδη υπάρχουσες δουλειές για να κοιτάξετε άλλες. Μην μας αφήσεις εμάς και ψαχτείς αλλού. Όχι βέβαια, αυτό εγώ παιδιά δεν το κάνω ποτέ. Σε κάρτα. Πάνω απ' όλα εσείς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ κύριε, το πλανητικό σκηνικό είναι για σας περίεργο, μια και ο Ερμής ανάδρομος είναι πάνω στον εγώκερο και θα παραμείνει μέχρι τις 26. Συντονιστείτε, τακτοποιήστε τα θέματά σας και ό,τι θέλετε, μην υπογράψετε και αποφύγετε κυρίως να συνεργαστείτε με άτομα τα οποία σας δημιουργούν ένταση και πρόβλημα. Ο πλανήτης Δίας από την Παρθένο που κάνει τρίγωνο με τον ήλιο σας και σας δημιουργεί και αυτός προβληματικές καταστάσεις και εμπόδια, θα σας φανεί όμως χρήσιμος, γιατί είναι ο πλανήτης της τύχης, να κλείσετε συμφωνίες και γεγονότα που ήδη τα έχετε ξεκινήσει από το παρελθόν. Εμείς δηλαδή που η εκπομπή μας είναι διαχρονική, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ καλά πράγματα και θα βρεθούν άνθρωποι να σου τακτοποιήσουν θέματα και εκκρεμότητες που μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, ναι, μεν αλλά είναι για τους εγώκερους αυτόν τον καιρό. Χρειάζεται προσοχή στο τι υπογράφετε και στο τι συνεννόηση κάνετε. Ο πλανήτης Δίας, είπαμε, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια καταστάσεις και γεγονότα που είναι από το παρελθόν. Πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί τι λέτε και τι πράτετε. Πάμε να δούμε τους φίλους μας, τους υδροχώους, που είναι το αγαπημένο μου ζώδιο και που έχουμε υδροχώ που ακούει αυτή τη στιγμή και από τα πέρατα του κόσμου μας βλέπει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, είσαστε το ζώδιο της εφεύρεσης, το εφευρετικό κομμάτι σας είναι σε ανωδική πορεία. Θα προσέξετε, διότι αυτό το μήνα θα έχετε μία κατάθλιψη και μία διάθεση προς τη θρησκευτική πλευρά. Όχι ότι είναι κακό αυτό, ίσα μπορεί να βρεις τον εαυτό σου, προς το μοναχισμό θα έλεγα. Αλλά να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην υπερβάλλετε. Ωστόσο, να ξέρετε ότι η Αφροδίτη θα σας φέρει καλά πράγματα από τον τοξότη που θα είναι κατά τα μέσα του μήνα και θα σας εδραιώσει σε νέες σχέσεις και νέα θέματα αισθηματικής φύσεως. Να είσαστε βέβαια λίγο προσεκτικοί, διότι λάθη του παρελθόντος, αν τα επαναλάβετε, σίγουρα θα είσαστε εσείς οι χαμένοι. Λάθος του παρελθόντος είναι και μια επανασύνδεση με άτομο ακατάλληλο. Αυτό να το προσέξετε. Χρήμα, τύχη και επιτυχία επιφυλάσσει αυτός ο μήνας για τους περισσότερους υδροχώους. Και τελειώνουμε με τους γλυκούς ηχθείς, που επιτέλους ο πλανήτης κυβερνήτης σας είναι σε ορθή πορεία και σας καθοδηγεί και σας φέρνει καλά πράγματα. Δεν αποκλείεται εσείς που είστε συναισθηματικά δεμένοι με το παρελθόν να δεχτείτε προτάσεις από φίλους και από ανθρώπους και στον εργασιακό τομέα αλλά και στον ερωτικό. Φίλοι μου ηχθείς, μην αφήσετε το μυαλό και το συναίσθημα να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει η λογική, διότι οι περισσότεροι από εσάς αυτό το διάστημα με τις ανάδρομες πορείες θα έχετε συναισθηματική νοημοσύνη χαμηλή. Δηλαδή όχι το νου, το συναίσθημα. Μπορεί κάποιος να σας κλαφτεί, μπορεί κάποιος να σας ζητήσει τη βοήθειά σας, αισθηματικά μιλάω, ή οικονομικά. Και εσείς να ξέρετε ότι είναι λάθος και να το κάνετε. Σας ενδυναμώνουμε από αυτή την εκπομπή και σας λέμε ότι μην κάνετε λάθη του παρελθόντος. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες και εκείνοι που έχουν δουλειά με ταξίδια ή με το εξωτερικό ευνοούνται πάρα πολύ και θα αρχίσουν νέα πράγματα για τη ζωή σας. Άντε με το καλό λοιπόν, τι ωραία πράγματα γενικό, και τι ωραία πράγματα καλό, που σας λέμε. Μπράβο, γενικό, ναι. Υπογραμμίζω ότι με τις ανάδρομες πορείες του Ερμή αλλά και του Δία θα βγουν στην επιφάνεια και θρησκευτικής φύσεως γεγονότα. Μπορεί να έχουμε με τον κλήρο προβλήματα. Όλη η γη, όχι μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, οι Καθολικοί να έρθουν σε σύγκρουση με τους Ορθόδοξους. Και ούτω καθεξής. Αυτά έχω να πω. Θα είμαι πάλι σύντομα κοντά σας. Ό,τι είχες να πεις ήταν καταπληκτικά και σε χρειαζόμαστε να τα λες. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία Λαούση. Πάρα πολύ. Γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε, Βιργινία. Κλείνουμε και με Βιργινία. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά. Σας αγαπάμε πολύ, βρε. Γεια σας.